τα πανεπιστήμια αξιολογούνται καθημερινά, τα μέλη ΔΕΠ αξιολογούνται καθημερινά. Οι διαδικασίες μέσα στα πανεπιστήμια είναι μέσα σε ένα περιβάλλον αξιολόγησης και κατά συνέπεια αυτό που πρέπει να εξασφαλίσει το Υπουργείο και που ως χώρα είμαστε ουραγός είναι η αύξηση της χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια. Αντιμέτωπα με περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησής τους είναι τα πανεπιστήμια της χώρας, καθώς από φέτος θα εφαρμοστεί ένα μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων και δικτών για την επιχορήγησή τους. Στη Σύνοδο Πριτάνειων, τουλάχιστον 10 πανεπιστήμια είχαν ζητήσει αναστολή του συγκεκριμένου νόμου για τουλάχιστον 3 χρόνια, έτσι ώστε τα νέα τμήματα, τα πανεπιστήμια τα οποία θεραπεύουν κυρίως κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, να βρουν το βηματισμό τους. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει την ελάχιστη δυνατή χρηματοδότηση που αφορά τις ανελαστικές δαπάνες και στη συνέχεια, ναι, να προχωρήσουμε σε ποιοτικά κριτήρια που θα έχουν να κάνουν με το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του κάθε πανεπιστημίου. Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι επιχορηγήσεις του 2022 θα δοθούν κατά 80% με ορισμένα κριτήρια και κατά 20% σύμφωνα με κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων που θα προκύπτουν από τις αξιολογήσεις των πανεπιστημίων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτό ακριβώς το 20% θα το διεκδικήσουν ανταγωνιστικά το σύνολο των πανεπιστημίων της χώρας. Σε ό,τι αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια χρηματοδότησης, αυτά ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνουν το συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών, τις απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των τμήματων, τον αριθμό των τμήματων, το μόνιμο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και το κόστος των λειτουργικών δαπανών. Δεν είναι μόνο το ύψος της χρηματοδότησης, είναι και το πότε έρχεται η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση πολύ συχνά έρχεται τον Απρίλιο, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλές διαδικασίες, προσωπικό, έκτακτο προσωπικό να παραμένει απλήρωτο για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι διαδικασίες εμπεριέχουν σημαντική γραφειοκρατία και για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε μία δαπάνη χρειαζόμαστε μήνες, χρειαζόμαστε εβδομάδες. Για να καταφέρει ένα πανεπιστήμιο να συγκεντρώσει το άριστα της μοριοδότησης για το 20%, θα πρέπει να αριστεύσει σε παιδεία από 5 ενότητες, ανάμεσά τους στη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, την ερευνητική δραστηριότητα, αριστεία στην έρευνα και τις επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού, αλλά και τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης. 2,5 μόλις χρόνια μετά από την ίδρυση και τη λειτουργία των 11 ακαδημαϊκών τμήματων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να μπούμε σε ένα ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα υποχρηματοδοτούμενα δημόσια πανεπιστήμια για το 20%, το θεωρούμε άδικο, το θεωρούμε ότι δεν υπηρετεί την δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και πραγματικά θεωρούμε ότι οποιαδήποτε μείωση του προϋπολογισμού θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα όχι μόνο στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αλλά και στο σύνολο των δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας. Στο πέρασμα των χρόνων, οι τακτικές χρηματοδοτήσεις των πανεπιστημίων βαίνουν μειούμενες, με τις πριτανικές αρχές να δίνουν μάχη για την κάλυψη των αναγκών των ιδρυμάτων. Η κρατική επιχορήγηση το 2009 ήταν περίπου στα 14 εκατομμύρια ευρώ και το 2021 ήταν μόλις στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν καλύπτονται ούτε οι ανελαστικές δαπάνες, ρεύμα, ίδρευση, συγγράμματα, μετακινήσεις, εργαστηριακό υλικό για τους φοιτητές.